Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα για ένα μεγάλο ζήτημα. Αφορά τον βιολογικό, τις εγκαταστάσεις του βιολογικού των Αγίων Θεοδόρων. Ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποιο έγγραφο, το οποίο ουσιαστικά θα σας διαβάσω μόνο δύο παραγράφους. Αυτό μόνο. Το θέμα αφορά την αποπληρωμή του έργου αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας δημάτων Αγίων Θεοδόρων. Είναι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Εθνικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Κοινοποιήθηκε προς την ενδιάμεση εκκλησική αρχή περιφέρειας Πελοποννήσου. Η περιφέρεια Πελοποννήσου διεύθυνσε εθνικών έργων. Το Δήμο Λουτρακίου, το Δήμο Κορίνθου. Και ανακοινώθηκε προς το Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, το Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Νέης Σχηματικής Αλλαγής και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Αφορά, όπως σας είπα, την αποπληρωμή του έργου αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας δημάτων Αγίων Θεοδόρων. Σήμερα, στην αρχή πληρωμών, Αμπάρχου Νικοδήμου 11 και Βουλής, έγινε μια σύσκεψη μετά από την απόφαση, όπως σας πω, που έχει δύο σκέλη. Σας διαβάζουμε συνημμένα το ΩΣΑΝΟ σχετικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την αποπληρωμή του έργου αποχέτευση και εγκαταστάσεις επεξεργασίας δημάτων Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του σχετικού εγγράφου, πρώτον, θα ανακτηθεί από το Ταμείο, παρακαλώ και πρώτα θέλω και η ησυχία την Αθηνό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακαλώ, παρακαλώ ησυχία. Είμαστε, κύριε Μαρίνη, σας παρακαλώ πολύ. Θα ανακτηθεί από το Ταμείο Συνοχής το ποσό των 4.927.979,42 ευρώ και θα αποδεσμευθεί το υπόλοιπο της ελληνικής δομής, το οποίο ανέρχεται σε 2.927.020 ευρώ και 47 διότι αφενός το έργο δεν λειτουργεί και αφετέρου η ΕΔΕΛ έκρινε τις δαπάνες που έχουν εισαχθεί στο έργο μη επιλέξεις. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι μια σημαντικά αρνητική εξέλιξη. Από τη σύσκεψη την οποία έγινε από τον υπεύθυνο του κυρίου, τον κύριο Δημήτρη Σουσούνη, όπως σας είπα στην αρχή πληρωμών, προσπαθούμε ουσιαστικά να αποφύγουμε αυτά τα ποσά να επιβαρύνουν το Δήμο. Σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχω να σημειώσω τίποτα άλλο σε σχέση με αυτό το θέμα. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω αφορά το δεύτερο δημοτικό σχολείο των Αγίων Θεοδόρων. Θέλω να μεταβάσω και πιστεύω και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο τα συγχαρητήρια προς το σχολείο αυτό, διότι το σχολείο αυτό στέθηκε με το πρώτο πανελλήνιο βραβείο αηφόρων σχολείων. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ τόσο τη διευθύντρια όσο και, και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου αλλά και τους μαθητές, διότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή για το Δήμο μας να βραβεύεται ένα σχολείο με το πρώτο βραβείο. Παραλάβω τον κύριε Δήμαρχο, σας παρακαλώ, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα και κύριο στα ποσά. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα. Θα σας πω ότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητά πίσω κάποια ποσά, διότι για τους λόγους που σας είπα πριν, διότι το έργο δεν λειτουργεί και γιατί κάποιες δαπάνες του έργου έχουν θεωρηθεί μη επιλέξιμες. Τα ποσά αυτά είναι 5 εκατομμύρια κάτω που σας διάβασα, τα οποία έχουν εκταμιευθεί βεβαίως και το υπόλοιπο ποσό περίπου 3.200 τόσο, τα οποία δεν έχουν εκταμιευθεί. Αυτό ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημάρχε. Επί της διαδικασίας του Συμβούλου προς την Ελλάδα. Είναι ενιαίο Δήμο, έτσι δεν ξεχωρίζεται ίσως μια χώρα. Εύχομαι ειλικρινά να υποδώσει η προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας προκειμένου να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Πότε έγινε η ενημέρωση. Και στο